Χριστού, το βιβλίο Αποκάλυψης του Ιωάννου. Είμαστε στο σελίδα 1100, κεφάλαιο ΚΑ, 21 κεφάλαιο και 5 εδάφιο. Κεφάλαιο ΚΑ, 21 κεφάλαιο και εδάφιο 5 στη σελίδα 1100. Και είπεν ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Και λέγει προς εμέ γράψον, διότι ούτι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί. Και είπε προς εμέ τελέστη, και εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος ζωής δωρεάν. Ο Νικών θέλει κληρονομής τα πάντα, και θέλω είστε εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Η δε δειλή και άπιστη και ευδελικτή και φωνής και πόρνη και μάγη και δολολάτρε και πάντες υψεύστε, θέλου συνέχει τη μερίδα αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείον, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ήλθε προς εμέ εις των 7 αγγέλων των εχόντων τας 7 φιάλαστας πλήρης από των 7 εσχάτων πληγών και λάλησε μετέ μου λέγον, ελθέ, θέλω σι δείξει την νύμφην του αρνίου, την γυναίκα. Και με έφερε εν πνεύματι, επί όρος μέγα και υψηλών, και μη έδειξεν την πόλην την μεγάλην, την Αγίαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού. Έχουσα την δόξαν του Θεού, και η λαμπρότης αυτής η τομία με λίθων πολύτιμων, ως λίθων ίασπιν που κρυσταλίζοντα. Και είχε τείχος μέγα και υψηλών. Είχε και 12 πυλώνας και στους πυλώνας 12 αγγέλους και ονόματα έπηγε γραμμένα, τα οποία είναι των 12 φυλών των Υιών Ισραήλ. Προς ανατολάς πυλώνας 3, προς βορράν πυλώνας 3, προς νότων πυλώνας 3, προς δυσμάς πυλώνες 3. Και το τείχος της πόλεως είχε θεμέλια 12 και ναυτή στα ονόματα των 12 αποστόλων του Αρνίου. Και ο λαλών μετά μου είχε κάλαμον χρυσούν για να μετρήσει την πόλη και τους πυλώνας αυτής και το τείχος αυτής. Και η πόλη σκείται τετράγωνος και το μήκος αυτής είναι το σούτον όσον και το πλάτος. Και μέτρησε την πόλη με τον κάλαμον έως 12.000 σταδίων. Το μήκος και το πλάτος και το ύψος αυτής είναι ίσα. Και μέτρησε το τείχος αυτής 144 πηχών κατά το μέτρον του ανθρώπου ήγουν του αγγέλου. Και η οικοδόμηση του τείχους αυτής ή το ίασπης και η πόλης χρυσίων καθαρών όμοιων με ίαλων καθαρών. Και τα θεμέλια του τείχους της πόλεως ήσαν και κοσμημένα με πάντα λίθων πολύτιμων. Το πρώτον θεμέλιον ίασπης, το δεύτερον σάπφυρος, το τρίτον χαλκιδόν, το τέταρτον σμάραγδος, το πέμπτον σαρδόνιξ, το έκτον σάρδιος, το έβδομον χρυσόλιθος, το όγδον βύριλος, το ένατον τοπάζιον, τον δέκατον χρυσόπρασος, το ενδέκατον ιάκυνθος, το δεδέκατον αμέθιστος και οι 12 πυλώνες ήσαν 12 μαργαρίτε, έκαστος των πυλώνων ή το εξενός μαργαρίτου. Και η πλατεία της πόλεως χρυσίων καθαρών ως ίαλος διαφανής. Και ναούν δεν είδονεν αυτοί, διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ και το Αρνίον. Και η πόλη δεν έχει χρίαν του ηλίου, ουδέ της σελήνης δια να φέγγωσι εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής είναι το Αρνίον. Και τα έθνη των σωζωμένων θέλουσι περιπατίεν το φωτί αυτής και οι βασιλείς της γης θέλουσι φέρει την δόξαν και την τιμήν αυτών εις αυτήν και οι πυλώνες αυτής δεν θέλουσι κλειστεί την ημέραν διότι νίξ δεν θέλει είστε εκεί και θέλουσι φέρει την δόξαν και την τιμήν των εθνών εις αυτήν και δεν θέλει έλθει εις αυτήν ουδέν το οποίον μιένει και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος αλλά μόνον η γεγραμμένη εν το βιβλίο της ζωής του Αρνίου. Αμήν. Πλέον έχει στηθεί και ο θρόνος ο Λευκός ο Μέγας όπου έγινε η μεγάλη κρίση των ζώντων και των νεκρών από τον Ιησού Χριστόν. Όσοι είναι ζωντανοί, τα ονόματά τους ευρέθησαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής και κατά τον λόγο του Κυρίου μας εστάθησαν, τους έστησαν εκ δεξιών του κρίνοντος, οι δε νεκροί, των οποίων τα ονόματά τους βρέθησαν γραμμένα στα βιβλία, θα κριθούνε από τα έργα τους. Και έτσι
ερήφθησαν όσοι τα ονόματα δεν ευρέθησαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής εις τη γέννα του πυρός και του θείου, για να τιμωρούνται εις τους αιώνας των αιώνων, καθώς είναι φτιαγμένα από τον Θεόν δια τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Οι δε λοιποί κληρονόμησαν τη βασιλεία των ουρανών. Και έτσι ο Ιωάννης ο Απόστολος, μάρτυρας των μελώντων να γίνουν παρών, καθώς ο Θεός τον έφερε και έζησε όλη αυτή την φοβερή εφταετία της κρίσης και της οργής του Θεού και του αρνίου, τώρα βρίσκεται πια μετά από 1000 χρόνια, αφού για 1000 χρόνια ευασίλευσε ο Χριστός επί της γης με ράβδο σιδηρά επάνω σε όλα τα έθνη, ενώ ο διάβολος ήταν δεμένος και οι άνθρωποι ζούσαν για 1000 χρόνια, τα παιδιά δηλαδή αυτών που είχαν το χάραγμα στο δεξί χέρι στο μέτωπο και είχαν προσκυνήσει τον Αντίχριστο, και στα 1000 χρόνια ελήθη ο διάβολος, τους ξεσήκωσε όλους να επιτεθούν εναντίον της Ιερουσαλήμ και του βασιλιά των βασιλιάδων του Ιησού Χριστού, και εκεί όπως λέει η Γραφή εφωνεύθησαν όλοι και ερήφθησαν εις τη λίμνη του πυρός και του θείου μαζί με τον διάβολο και τον σατανά. Εστάθη ο θρόνος, έγινε ο διαχωρισμός και τώρα βρίσκεται πια στην βασιλεία των ουρανών ο Ιωάννης και ακούει τον καθήμενο επί του θρόνου που έκαμε κρίση, λέγοντας «Ιδού κάμνο πλέον νέα τα πάντα». Τώρα αρχίζει η παλιγενεσία, δηλαδή νέα γη και νέοι ουρανοί, εκεί που δεν κατοικεί πόνος, δάκρυ, αμαρτία, ουδέν το μιένον, αλλά είναι η βασιλεία του Θεού, όπου οι πιστοί, αυτοί δηλαδή των οποίων τα ονόματα βρέθησαν στο βιβλίο της ζωής, θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων. Καθώς λοιπόν του λέγει «Ιδού κάνω νέα τα πάντα», συνεχίζει λέγοντάς του «Γράψον, διότι ούτι είναι λόγοι αληθινοί και πιστοί». Είναι η απόλυτη αλήθεια, απόλυτα αξιόπιστη. Λόγοι είναι οι λόγοι του Χριστού. Και απευθυνόμενος προς αυτόν λέγει «Όλα εκπληρώθησαν, όλα ετελείωσαν. Εγώ είμαι το Α και το Ω, εγώ είμαι η αρχή και το τέλος. Εγώ ήμουν εν αρχή όταν επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, και εγώ είμαι τώρα και στο τέλος που γίνονται νέα τα πάντα. Εγώ πλέον τώρα θα δώσω εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν». Τι είναι αυτό εκεί πάνω δεν ξέρουμε, αλλά ξέρουμε αυτό που είχε πει ο Ιησούς Χριστός εδώ στη γη, ιδιαίτερα το είχε πει στην Σαμαρίτισσα, όταν τη ζήτησε να του δώσει νερό από την πηγή εκεί κοντά στη Σαμάρια, και της είπε ο Κύριός μας, αν ήξερες ποιος είναι αυτός που ζητάει νερό, θα το έδινες, γιατί εγώ το νερό το οποίο θα σου δώσω θα κάνει εσένα να μην διψάσεις ποτέ στον αιώνα, αλλά το ύδωρο το οποίο θα δώσω σε σένα θα γίνει σε σένα πηγή ύδατος αναβλίζοντος εις ζωήν αιώνιον. Αυτό το είχε πει τώρα. Τώρα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, που εκπληρώθηκαν τα πάντα, λέγει εγώ θα δώσω τώρα στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος τη ζωή δωρεάν. Σήμερα δίνει ίδωρ ζωής δωρεάν η ζωή αιώνιον, τότε θα δώσει το αιώνιον ίδωρ της ζωής. Και μάλιστα ο Κύριος μας ήδη ο Ιησούς Χριστός, όταν κήρυξε κάποια στιγμή, είπε «Εάν κάποιος διψά τώρα, ας έρχεται σε μένα τον Ιησού Χριστόν και ας πίνει. Και όποιος πιστεύει εις εμέ, καθώς είπε η Γραφή, ποταμί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού, το ύδωρ το ζών θα ρεύσει πλέον απ' την κοιλιά αυτού, τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος το οποίον έμελον να λαμβάνωσι πιστεύοντες εις αυτόν, διότι δεν είναι το ακόμη δεδομένο πνεύμα Άγιον, επειδή ο Χριστός έτι δεν εδοξάστη». Ήρθε λοιπόν η εκπλήρωση και αυτού του προφητικού λόγου, που τώρα
τώρα είναι διαπνεύματος Αγίου εις ζωήν αιώνιον, τότε θα είναι πραγματικό. Πώς θα είναι δεν ξέρουμε, αλλά θα είναι είδωρ της ζωής δωρεάν. Ταυτόχρονα δε συμπληρώνει ότι μόνο ο νικών θα κληρονομήσει τα πάντα. Δηλαδή η χριστιανική ζωή δεν είναι ένα παιχνιδάκι ούτε μια διασκέδαση. Γιατί οι άνθρωποι έχουν μεταβάλει την χάρη του Θεού σε κάλυψη αμαρτίας, σε κάλυψη παραβάσεων και ανομιών. Η χάρις όμως του Θεού δεν είναι η συγκάλυψη της αμαρτίας, αλλά είναι κατά χάριν ο αγιασμός, η σεμνότητα, η καθαρότητα, η ευσέβεια, η ευλάβεια, γιατί αυτά ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα έχει, δεν μπορεί να έχει σεμνότητα, σεμνότητα χαρακτήρα, όχι μόνο εμφάνισης, σεμνότητα χαρακτήρα, δεν μπορεί να έχει αγιασμό, δεν μπορεί να έχει καθαρότητα σώματος, ψυχής και πνεύματος, δεν μπορεί να έχει ευσέβεια, δεν μπορεί ιδιαιτέρως να έχει ευλάβεια. Προσπάθειες μπορεί να καταβάλει. Ευλαβής, ευσεβής, άγιος, καθαρός, κατά πάντα δεν μπορεί να είναι, μόνο κατά χάρη. Δηλαδή δίκαιος ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι, τη στιγμή που μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι εις πολλά πτεωμένα άπαντες, δικαιωμένος όμως με το αίμα του Χριστού δια της πίστεως της ειδικής του από τον Πατέρα Θεό, μπορεί να είναι κατά χάρη. Δηλαδή ο Θεός κάνει χάρη, και αυτή είναι η χάρη του Θεού, κάνει χάρη σε κάθε άνθρωπο που πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ομολογεί ταυτόχρονα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, κάνει χάρη και λογίζεται εις αυτόν η πίστης του εις η δικαιοσύνη. Η πίστης μας λοιπόν λογίζεται εις δικαιοσύνη. Η χάρης λοιπόν δεν είναι να σκεπάσει την ανομία, αλλά είναι να διορθώσει την ανομία, να θεραπεύσει την ανομία, την παράβαση και την αμαρτία. Γι' αυτό και η χάρις του Θεού τι κάνει, μας διδάσκει να αρνηθούμεν την ασέβεια και τα σκοσμικά της επιθυμίας. Δεν λέει να τις αρνηθούμεν και να ζούμε δικαίως, αγίως και ψευός, αλλά αυτή είναι η χάρις του Θεού που μας διδάσκει και κατά χάριν μπορούμε. Τρία πράγματα μας διδάσκει η χάρις του Θεού. Να αρνηθούμεν την ασέβεια και τα σκοσμικά επιθυμίας. Πρώτον, να ζώμεν δικαίως, αγίως και ευσεβώς τον παρόντα αυτό ποντηρό αιώνα. Και τρίτον, να προσμένουμε την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γιατί αν χάσουμε την όραση ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως, τότε θα είμαστε δούλοι κακοί, οι οποίοι θα μπλέξουμε, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, σε ασέβεια, θα δέρνουμε τους συντούλους μας και το τέλος μας θα είναι μετά των αδίκων, μετά των ασεβών. Τρία πράγματα λοιπόν μας διδάσκει η χάρις του Θεού, για τις οποίες είμαστε άγιοι, σεμνοί, ευσεβείς, ευλαβείς. Μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια, τα κοσμικά επιθυμίας, να ζούμε δεύτερον δικαίως, αγίως και ψευός σε αυτή την πονηρά τη γενεά, την πονηρά και τη διαστραμμένη, και να περιμένουμε πάντοτε την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Το οποίο άλλωστε είπε και ο Απόστολος Παύλος, επιβεβαιώνοντας αυτά τα οποία προφητικά λέγει και καταγράφει ο Ιωάννης, ότι του τα περιγράφει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τον αγώνα των καλών ηγονίστην, και νίκησα. Καθώς λέει ο Χριστός, μη φοβήστε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε, και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας στον κόσμο, η πίστη σας. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην και νίκησα. Το δρόμο μου τον ετελείωσα που είχε προσδιορίσει ο Χριστός για μένα, και εν τέλει την πίστη μου τη διετήρησα. Δεν έχασα την πίστη μου μέχρι τέλους, καθώς ο Χριστός λέγει, όταν θα έρθει ο Κύριος επί της γης θα βρει την πίστη στους ανθρώπους. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό και τώρα δεν μου μένει παρά ο της δικαιοσύνης στέφανος, το οποίο θα μου αποδώσει εκείνη την ημέρα, αυτή την ημέρα,
Ο δίκαιος κριτής, και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους όσους επιθυμούν με μεγάλη επιθυμία, και μάλιστα το κείμενο λέει αγαπάνε με μεγάλη αγάπη την επιφάνεια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μην αφήνουμε ούτε ακούγοντας αλλά ούτε λέγοντας να λέμε βραδύνει να έρθει ο Κύριος. Τόσα χρόνια το ακούμε και ακόμη δεν ήρθε. Μην το πούμε αυτό, γιατί άμεσα από πιστοί και φρόνιμοι δούλοι γινόμαστε κακοί και πονηροί δούλοι. Το χαρακτηριστικό του κακού και του πονηρού δούλου είναι βραδύνει να έρθει ο Κύριος. Γι' αυτό τρώγει μετά των ασεβών, πίνει μετά των ασεβών, δέρνει, γιατί χάνει το φόβο του Θεού. Ενώ η Εκκλησία του Χριστού πάντοτε και πάντοτε θα λέει, πάντοτε έλεγε και πάντοτε θα λέει, ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Έρχεται ταχαίως να μας παραλάβει, είτε με προσωπική πρόσκληση, είτε με την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως ακόμη και για να επέμβει στη ζωή μας προς ευλογία και προς κρίση. Δηλαδή στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία την πρώτη μέρα που προσέθεσε ο Χριστός 3.000 ψυχές, οι πιστοί όλοι ήσαν προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία μεταλλήλων και στις προσευχές. Προσκαρτερούντες. Ο χριστιανός πάντοτε περιμένει τον Κύριό του. Τον περιμένω να με θεραπεύσει, τον περιμένω να με ευλογήσει, τον περιμένω να με συγχωρήσει, τον περιμένω, πάντοτε τον περιμένω τον Κύριο. Και δεν περιμένω από κανέναν τίποτα, γιατί η ελπίδα μου είναι ο Χριστός. Πάντοτε περιμένω τον Κύριο. Γι' αυτό ζω δικαίως, αγίως και ευσεβώς τον παρόντα αιώνα, επειδή περιμένω τον Κύριο. Και αρνώμαι τις κοσμικές επιθυμίες. Αρνώμαι τη ζωή εν το κόσμο και τα του κόσμου. Γιατί όποιος αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του Πατρός δεν είναι αυτό. Αρνούμε την ασέβεια, την ασέβεια. Αλλά εξητώ την ευσέβεια. Η χάρη του Θεού λοιπόν δεν είναι να συγκαλύψει, αλλά είναι να θεραπεύσει. Γιατί κατά χάρη είμαστε σεσωσμένοι. Η χάρης μας έσωσε. Η χάρης μας διατηρεί. Η χάρης μας αυξάνει. Η χάρης μας θεραπεύει και η χάρης του Θεού θα μας κρατήσει μέχρι το τέλος να πάμε στον ουρανό. Επειδή πιστεύουμε στον Χριστό. Επειδή πιστέψαμε και πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Ο Νικών λοιπόν θέλει κληρονομήσει τα πάντα και εγώ στον Νικόντα θα είμαι Θεός και αυτός θα είναι δικός μου Υιός εις τους αιώνες των αιώνων. Να γιατί θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων, γιατί θα είμαστε Υιοί Θεού. Υιοί του Παντοδυνάμου. Θα είμαστε Εκκλησία πρωτοτόκων με πρωτότοκον αδελφών μας τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Θα είμαστε οι νύμφοι που μας υιοθέτησε δια της Αναστάσεώς μας ο Παντοδύναμος Θεός και μας νύμφευσε, μας πάντρεψε με τον Υιό Του το μονογενή. Αυτοί θα είναι μέσα, οι νικόντες. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, η ζωή του χριστιανού είναι ένας αγώνας. Τον αγώνα των καλών εγωνίστην είναι μια εξήτησης. Το δρόμο που έχει προσδιορίσει ο Χριστός για μένα τον τελείωσα. Το έργο μου, την αποστολή μου. Και είναι μια στερεότης. Την πίστη μου διατήρησα. Δεν έχασα την πίστη μου, αλλά έμενα στερεός και αμετακίνητος, πιστεύοντας τον Ιησού Χριστόν και τα Ευαγγέλιο Του. Έξω ποιοι είναι? Έξω είναι οι δειλοί. Δηλαδή αυτοί που αρνήθηκαν, φοβήθηκαν, αρνήθηκαν το όνομα του Χριστού. Φοβήθηκαν να ομολογήσουν τον Ιησού Χριστόν. Γιατί ο Θεός δεν θέλει τους δειλούς,
Μας έδωσε πνεύμα υιοθεσίας, το οποίο κράζει Αβά ο Πατήρ, και πνεύμα δυνάμεως αγάπης και σοφρονισμού και όχι δειλίας. Δεν δικαιολογείται ο χριστιανός να έχει δειλία. Έχει δειλία ο χριστιανός όταν δεν θέλει, γιατί σκέφτεται την εμφάνισή του, σκέφτεται την προσωπικότητά του, την υπόστασή του, όταν δεν θέλει, όχι όταν δεν μπορεί, μπορεί, όταν δεν θέλει να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός τον έσωσε. Θέλει να μοιάζει στον κόσμο, γι' αυτό. Θέλει να πράττει τα του κόσμου, γι' αυτό. Βεβαίως την αδυναμία μου ο Θεός την ανέχεται. Και μάλιστα όταν είναι αδύνατος ο άνθρωπος, τότε τον ευλογεί ο Θεός. Αλλά δεν δικαιολογείται δειλία στο χριστιανό. Δεν είμαστε παλικάρια, δεν είμαστε λεβέντες. Δεν είναι ότι είμαστε υπεράνθρωποι, όχι. Αλλά έχουμε πνεύμα μέσα μας, δυνάμεως αγάπης και σοφρονισμού. Και μπορούμε πάντοτε να ομολογούμε τον Ιησού Χριστό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και εμπειρία της ομολογίας μας. Όταν ομολογούμε Ιησού Χριστόν, τότε βρίσκουμε χάρη από το Θεό. Βρίσκουμε χάρη ενώπιον Θεού και ενώπιον ανθρώπων. Σήμερα με πήρε ένας, όχι αδερφός, και μου λέει, είχε προβλήματα στη δουλειά του και μου λέει, την πάτησα. Λέω, γιατί? Γιατί το ρολόι μου έδειχνε μία ώρα αργότερα, ξεκίναγε η δουλειά μου 9, και τι να κάνω τώρα? Και με πήρε σαν χριστιανό. Μου λέει να πω ψέματα και να πάω να πάρω χαρτί από το ΙΚΑ για να βρω, να δει. Λέω, τώρα εμένα τι με ρωτάς, κάνω τι θες. Αν θες τη γνώμη μου, θα πεις την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει. Μα άμα από την αλήθεια χάθηκα, μπορεί να με απολύσουν κιόλας. Λέω, θες τη γνώμη μου ή θες τη γνώμη σου? Αν θες να επιβεβαιώσω τη γνώμη σου, θα σου πω τη γνώμη σου. Αλλά θα είναι η γνώμη σου. Αν θέλεις τη γνώμη μου, δεν μπορεί να είναι διαφορετική. Θα πεις την αλήθεια, η αλήθεια θα σε ελευθερώσει και θα έχεις μετά παρησία ότι όταν κάνεις το θέλημα του Θεού, ο Θεός είναι μαζί σου. Μου λέει, τι να κάνω? Ό,τι θέλεις. Προσευχή σου και ό,τι αποφασίσεις κάνε. Και με πήρε μετά, μου λέει, τακτοποιήθηκε το θέμα. Λέω, τι έκανες? Είπα την αλήθεια. Και του λέω, αντί να έρθω στη βάρδια 10 με 8, με πόσο είναι, με 6, να έρθω 12 με 8. Και του λέει το αφεντικό του, έλα 12 με 8 δεν πειράζει. Τόσο εύκολο ήταν. Βλέπετε τη δυσκολία εμείς τη δημιουργούμε μέσα μας. Με το Χριστό δεν υπάρχει δυσκολία. Και αν θέλει ο Χριστός να δοκιμαστείς, πάλι εις δόξαν του θα είναι. Αλλά δεν θα σε αφήσει να καταστραφείς. Δεν θέλει την καταστροφή μας ο Χριστός, την ευλογία μας θέλει ο Χριστός. Οι δειλοί λοιπόν δεν είναι αυτοί που φοβόνται εξ αδυναμίας, είναι αυτοί που φοβόνται γιατί δεν θέλουν να ομολογήσουν τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό στην εκκλησία της Φιλαδελφίας τι είπε? Εφύλαξα το λόγο μου και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου. Οι δειλοί, γιατί η τελεία αγάπη έξω διώκει το φόβο. Και ο φόβος των ανθρώπων έχει κόλαση. Και οι δειλοί είναι αυτοί που δεν ζητάνε το Χριστό, δεν ζητάνε το Θεό που είναι αγάπη για να διώξει το φόβο. Αλλά συνεργάζονται, συνδιαλέγονται μετά του κόσμου, γινόμενοι δειλοί και δεν μπορούν να έχουν την ευλογία του Θεού, αλλά αντιθέτως θα έχουν την ταλαιπωρία. Σε αδιέξοδο οδηγείται ο δειλός χριστιανός. Και εν τέλει, εάν επιμείνει, σε καταστροφή. Ότι μερικές φορές μπορεί να κάνουμε λάθος και να φοβηθούμε και να χάσουμε την ευκαιρία που μας δίνει ο Θεός να μας ευλογήσει, δεν είναι καταδικαστέο, αρκεί να μετανοήσουμε. Δεν μπόρεσα, Κύριε. Και εγώ το έχω κάνει αυτό. Δεν μπόρεσα, Χριστέ μου, να το αντέξω αυτό, να το σηκώσω αυτό. Αλλά ξέρω ότι αν το μπορούσα, αν το άντεχα, εσύ θα με ευλογούσες. Αλλά εγώ είμαι αδύναμος. Αν μετανοήσω, τελειώνει.
αλλά δεν θα το πράττω και μετά θα μετανοώ. Εξομολογούμενος και παρετών θα ελεηθεί. Η δειλή λοιπόν είναι έξω, αλλά και οι άπιστοι είναι έξω. Αυτοί που δεν διατήρησαν την πίστη τους. Αυτοί που δεν φύλαξαν το Λόγο του Θεού. Αυτοί που δεν έμειναν στερεοί και αμετακίνητοι. Αλλά με πάντα άνεμο διδασκαλίας έστρεφαν δεξιά και αριστερά και έφευγαν από το Λόγο του Θεού, από την οδόν που είναι ο Χριστός, τη ζωή που είναι ο Χριστός και την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Βρέθηκαν σε δυσκολία, βρέθηκαν σε επιθυμία, βρέθηκαν σε οποιαδήποτε κατάσταση που ο διάβολος έφερε μπροστά σαν πειρασμό και εγκατέλειψαν την πίστη ή της άπαξ εδόθη στους Αγίους, που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Οι βδελικτοί θα είναι έξω. Αυτοί που πράττουν πράγματα, έργα, που συχαίνεται ο Θεός. Και η βδελικτή μέσα από το Λόγο του Θεού είναι ειδωλολάτρες, που θα δούμε και παρακάτω. Είναι όσοι τρώγουν τα ειδωλόθητα και όσοι καρπούνται κέρδος εκ των ειδώλων. Επίσης είναι οι ψευδοπροφήτες, πάντες οι ψεύτες που λέει η Γραφή παρακάτω, οι ψευδοδιδάσκαλοι, και πάντες οι αγαπώντες το ψέμα. Όταν πράττουν το ψέμα επειδή το αγαπάνε, όταν πράττουν το ψέμα επειδή έτσι θέλουνε. Επίσης είναι τα βδελίγματα των εθνών, μαγείες, μαντίες, ανθρωποθυσίες που γίνονται. Βδελικτοί άνθρωποι, αυτοί δεν μπορούν να πάνε. Αν μετανοήσουνε, αν μετανοήσουνε φύγανε. Πήγανε στον ουρανό, άρα μετανοούν, εξομολογούνται και παρετούν τα βδελίγματά τους. Είναι η αλότρια ενδυμασία, οι άντρες να ντύνονται γυναικεία και οι γυναίκες αντρικά. Είναι οι διαστραμμένοι, οι κτηνοβάτες, οι κίνεδοι, πάσης μορφής δηλαδή διαστροφή. Είναι ο δεύτερος γάμος, ο μοιχός, αυτός δηλαδή που είναι παντρεμένος χωρίζει και ξαναπαντρεύεται εν Χριστώ Ιησού, βέβαια, αδελφός ονομαζόμενος, ή κάθε ένας που εν Χριστώ Ιησού παντρεύεται και χωρισμένη, ή κάθε μία που παντρεύεται και χωρισμένο. Βδέλυγμα είναι αυτό. Έτσι τουλάχιστον λέει ο Μαλαχίας. Και τέλος, είναι η αδικία, η απάτη εκ προμελέτης. Όταν είναι απατεώνας ο άνθρωπος και προσπαθεί να κοροϊδέψει κάθε άνθρωπο. Οι βδελικτοί λοιπόν είναι εκτός, πάντες οι ψεύστες, όσοι πράττουν και αγαπούν το ψέμα, είτε ως διδασκαλία αίρεσης, ψευδοδιδασκαλία, ψευτοπροφητεία, και επιμένω όχι τα λάθη, αλλά αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Ρωμαίους, που λέει «Η οργή του Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού, επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων που κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία». Αυτή είναι η ψευδοδιδασκαλία και η ψευδοπροφητεία. Όταν γνωρίζουν την αλήθεια, αν κάνεις ένα λάθος, δεν χάθηκε ο κόσμος, το καταλαβαίνεις, το μετανοείς, το διορθώνεις. Αλλά όταν επιμένεις το λάθος, γιατί έχεις άλλους λόγους, τότε είσαι απατεώνας. Ψεύτης, πράττεις και αγαπάς το ψεύδος. Αυτοί οι ειδωλολάτρες, οι μάγοι, οι πόρνοι και οι φωνείς. Φωνιάδες βέβαια είναι και αυτοί που δεν σκότωσαν, αλλά αδελφοί όντες, όχι μόνο δεν αγαπάνε τον αδελφό τους, αλλά τον μισούν και λογίζονται ενώπιον του Θεού σαν φωνείς, ανθρωποκτόνοι. Αυτοί έχουν τη μερίδα τους στη λίμνη την κοιωμένη με πυρ, και αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Παραλαμβάνω μια φορά ακόμη, ο πρώτος θάνατος είναι ο αποχωρισμός της σάρκας από του εξωτερικού ανθρώπου, καλύτερα από του εσωτερικού ανθρώπου. Ο δεύτερος χωρισμός είναι ο δεύτερος θάνατος είναι ο αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Φοβερός, γιατί πια είναι στο δεύτερο θάνατο η λίμνη οικαιωμένη με πυρ. Ο Θεός να μας φυλάει. Υπάρχει ο πρώτος θάνατος,
που είναι όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, και υπάρχει και ο δεύτερος θάνατος, όταν ο άνθρωπος πάει στην κόλαση. Και υπάρχει η πρώτη ανάσταση, όταν ο άνθρωπος ανασταίνεται εις ζωήν αιώνιον, και υπάρχει και η δεύτερη ανάσταση, όταν ο άνθρωπος ανασταίνεται προς κρίση. Ανάσταση κρίσεως και ανάσταση ζωής. Στη συνέχεια, αφού περιέγραψε, και αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι να τα ακούμε, αλλά να τα προσέχουμε. Γιατί εάν έχουμε κάποια δειλία, πρέπει γρήγορα να τη διορθώσουμε. Αν έχουμε κάποια απιστία σε κάτι που έχει σχέση με το Λόγο του Θεού, πρέπει γρήγορα να το διορθώσουμε. Με το Θεό δεν μπορούμε να παίζουμε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, στερίζει. Αν σπέρνεις τη σάρκα και έχεις δειλία, απιστία ή οποιοδήποτε ευδέλιγμα, είτε η σκέψη σου είναι πορνεία, και αν έχω σχέσεις πριν παντρευτώ, γιατί πορνεία ποια είναι? Όταν ο απάντρευτος έχει σχέσεις εκτός γάμου, αλλά και ο παντρεμένος. Λέει ο Λόγος του Θεού, υπάρχουν ευνούχοι που ευνουχίστησαν από ανθρώπους, υπάρχει ευνούχοι που γεννήθησαν έτσι, αλλά υπάρχουν και ευνούχοι που ευνούχησαν τους εαυτούς τους για την αιώνια ζωή. Δηλαδή, από τη μια μεριά είχαν την αιώνια ζωή και από την άλλη μεριά την ικανοποίηση της σάρκας. Και ποιοι είναι αυτοί που ευνούχησαν τον εαυτό τους? Πρώτα είναι οι απάντρευτοι, μέχρι να παντρευτούν. Οι νέοι μας όλοι έχουν ευνουχήσει τον εαυτό τους μέχρι να παντρευτούν χάρη της βασιλείας των ουρανών. Με ρώτησε κάποιος, καλά, νέος άνθρωπος χώρισε, τι θα κάνει? Και του λέω, ό,τι κάνουν όλοι οι νέοι μας. Ό,τι κάνουν όλοι οι νέοι μας, αυτό θα κάνει και αυτός. Ευνούχησε τον εαυτό του χάρη της βασιλείας των ουρανών και θα παραμένει μόνος μέχρι να παντρευτεί, αν παντρευτεί. Αλλά μέχρι να παντρευτεί. Και ο χωρισμένος θα παρεμένει χωρισμένος μέχρι να ξαναγυρίσει η γυναίκα του ή ο άντρας της. Δεν είναι απλό, αλλά αυτό είναι το θέλημα του Θεού και εμείς δεν κρίνουμε το Λόγο του Θεού. Πιστεύουμε το Λόγο του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Το πιστεύουμε το Λόγο του Θεού. Αλλά ξέρουμε ότι δεν σας κατέλαβε, λέει, πειρασμός, ή μη ανθρώπινος. Γιατί? Γιατί σύν το πειρασμό ο Θεός θα κάνει και την έκβαση, για να δύναστε να αντέχετε, να υποφέρετε. Άρα λοιπόν δεν τα διαβάζουμε από συνέχεια και γιατί πρέπει, αλλά τα διαβάζουμε για να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Γιατί τι κέρδος θα έχω αν σας τα λέω και δεν κοιτάω μέσα μου? Τι κέρδος θα έχετε αν ήρθατε και τα ακούτε και δεν κοιτάτε μέσα σας? Γιατί τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας, τώρα μπορώ να μετανοήσω για να κάνω το θέλημα του Θεού και να πάω στην αιώνια ζωή, στον ουρανό. Το ψέμα, οποιαδήποτε μορφής ψέματος, και αν λες, και αν έχεις πει, τακτοποίησέ τη. Μετανόησε, εξομολογήσου, ζήτα το αίμα του Χριστού και ζήτα από το Θεό να σε βοηθήσει και να κάνει χάρη να διορθωθεί αν είσαι ψεύτης. Δεν μπορεί να είσαι ψεύτης, μπορεί να είσαι άρπαγας, να είναι μέσα στο χαρακτήρα σου, μέσα στην εμπειρία σου, μέσα στη συνήθειά σου. Να λοιπόν η χάρη του Θεού τι κάνει? Θεραπεύει. Δεν λέει κατά χάριν εγώ μπορώ να λέω ψέματα. Όχι, δεν είναι αυτή η χάρη του Θεού. Επειδή ο Θεός κάνει χάρη, εγώ μπορεί να λέω ψέματα? Όχι. Ο Θεός κάνει χάρη και διορθώνει εμένα που έχουμε ψεύτης, που είμαι κλεπτομανής, που είμαι φιλόδοξος, που είμαι ό,τι μπορείς να φανταστείς που δεν αρέσει στο Θεό. Όταν λοιπόν ακούμε το Λόγο του Θεού, είναι για να ψαγνόμαστε, για να κοιταζόμαστε μέσα. Το χειρότερο δε που μπορούμε να κάνουμε, γιατί το κακό είναι να διαφορούμε, το χειρότερο όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να κοιτάμε τον αδερφό μας. Α, είπε ψέματα αυτός.
Α, δεν έκανε αυτό. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Γιατί γίνεσαι και κριτής. Εσύ ο Πράττων τα ίδια και χειρότερα, λέει ο Απόστολος Παύλος, γίνεσαι και κριτής του αδερφού σου. Μέσα μας τα κοιτάμε. Γιατί είτε το πιστεύουμε, είτε δεν το πιστεύουμε, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, υπάρχει δεύτερος θάνατος. Και ο Θεός χάρη κάνει, άρα παράβλεψη δεν κάνει. Λέει, επειδή είσαι καλό παιδί εσύ και πόρνευσε λιγάκι, δεν πειράζει. Δεν σκέφτεται έτσι ποτέ ο Θεός. Και αν πεις και ένα ψεματάκι, καλέ, δεν πειράζει. Πειράζει. Και πολύ μάλιστα. Αλλά το ότι πειράζει δεν σημαίνει ότι δεν συγχωρείται. Και αν είσαι και λίγο βδελικτός, χάθηκε ο κόσμος τώρα. Χάθηκε. Για σένα ή για μένα. Αν συνεχίζω να είμαι ευδελικτός και δεν μετανοώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να ακούμε και να ψαχνόμαστε. Όπως λέει ο Λόγος του Θεού, ιδιαίτερα κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος, δοκιμάζονται σε αυτούς για να μην κατακριθείτε μετά του κόσμου και βρεθείτε σε αυτή την κατάσταση, στο δεύτερο θάνατο, ο οποίος είναι φοβερός, αιώνια καταδίκη. Ενώ τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα ό,τι και να έχουμε κάνει, το αίμα του Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και η χάρη του Θεού θα σου δώσει δύναμη να μην το ξανακάνεις. Η χάρη δεν σκεπάζει, διορθώνει, είπαμε, θεραπεύει. Σε αυτή τη χάρη πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε στη χάρη που να βάλω το χέρι μου μπροστά για να με δείτε. Γιατί κι αν εσείς δεν ξέρετε την αμαρτία μου, ο Χριστός την ξέρει. Και δεν θα κριθώ επειδή κατάφερα να σας κοροϊδέψω για να με καταλάβετε. Γιατί ο Χριστό δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω. Δεν μπορεί να μην με καταλάβει. Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό έχουμε φόβο Θεού, αδερφοί. Ο άνθρωπος που χάνει το φόβο του Θεού τα χάνει όλα. Τα χάνει όλα. Χάνει την ευσέβεια, χάνει την ευλάβεια, χάνει τη σοφία. Όλο ανοησίες κάνει αυτός που δεν φοβάται το Θεό. Και φοβόμαστε το Θεό γιατί, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι και κριτής. Ξέρεις, θα πει να σε κρίνει ο Θεός για τα έργα σου. Χαθήκαμε. Αναπολόγητοι όλοι θα είναι που θα κριθούν για τα έργα. Γι' αυτό ζητάμε τη χάρη του Θεού να μας καλύψει, να μας διορθώσει στις αδυναμίες μας, ώστε όταν θα ακουστεί σάλπιγγα, να είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε. Όχι γιατί ήμασταν αμάρτητοι, αλλά γιατί μετανοούμε και ενδιαφερόμαστε να αγωνιζόμαστε και να υποτασσόμεθα στη διδασκαλία της χάρης του Θεού, να αρνηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες. Η ζωή μας να είναι δίκαιη, αγία, ευσεβής στον παρόντα πονηρό αιώνα. Και η καρδιά μας να προσμένει τον Ιησού Χριστόν κατά πάντα. Να τον περιμένω να κάνει έκβαση, να τον περιμένω να με ελευθερώσει, να με ευλογήσει, να με διορθώσει, να με ελέγξει. Αφιερωμένο στον Χριστό. Περιμένω να έρθει είτε με τη διδαχή των Αποστόλων, είτε με την κοινωνία μεταλλήλων, είτε με τις προσευχές, είτε με την κλάση του Άρτου, να έρθει να με ελευθερώσει, να, με το αίμα του να με καθαρίσει και να με ευλογήσει. Έπειτα περιμένω να έρθει να μου μιλήσει. Μιλάει ο Θεός, σιγά που μιλάει ο Θεός. Μιλάει, λέει. Αν μιλάει ο Θεός, πώς μιλάει? Με οράσεις, με νυχτερινές οράσεις, με ενύπνια, με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, με αγγέλους. Ένα σωρό τρόπους έχει ο Θεός να μιλήσει. Αλλά δεν μιλάει σε αυτόν που δεν ζητάει να του μιλήσει. Που δεν τον περιμένει να έρθει να του μιλήσει. Που δεν πιστεύει ότι ο Χριστός μιλάει. Πιστεύουμε, αδελφοί, ότι ο Χριστός μιλάει? Πιστεύουμε? Αλλημονό μας. Αν πιστέψαμε σε ένα Θεό μουγκό, τότε είναι είδωλο. Δεν είναι Θεός. Τός που έφτιαξε το στόμα δεν μιλάει. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Αλλά περιμένουμε το Χριστό.
Ζούμε με προσμονή να έρθει ο Χριστός. Κάθε φορά που προσευχόμαστε το βράδυ λέμε «Χριστέ μου, επισκέψουμε το βράδυ, σε περιμένω, ξύπνησέ με». Ξέρεις τι ώρα είναι να έρθει να σου μιλήσει ο Χριστός, να έρθει να σου πει «Έλα να σου πω ποιο είναι το μέλλον σου», αν μείνεις βέβαια, και να δεις πράγματα που θα σου πει μέσα από τη γραφή. Αμήν αδελφοί, ακούμε το Λόγο του Θεού και τον πιστεύουμε. Γιατί μας μιλάει ο Χριστός. Μην κοιτάτε αυτόν εδώ τον άνθρωπο, δεν είναι και ξεγάνωτος είναι, αλλά σήμερα μας μίλησε ο Χριστός. Αμήν αδελφοί. Πώς? Μέσα από το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο. Και εμείς θέλουμε πάντοτε να μας μιλάει ο Χριστός, γιατί θέλουμε να είμαστε μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ. Αμήν, μέσα θέλουμε. Και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Μας μιλάει ο Χριστός με τα λόγια του Παύλου, που τα έγραψε. Αλλά δεν τα έγραψε αυτός ο Θεός. Ναι, τα λόγια του Παύλου, έτσι λένε μερικοί. Παυλιανός είσαι? Γιατί είμαι παυλιανός, δεν το ξέρω εγώ όταν μου το πρωτόπανε. Μου λέει είσαι παυλιανός. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει παυλιανός. Ο Παύλος, ο Απόστολος εννοείς. Μου λέει ακούς και πιστεύεις αυτά που λέει ο Παύλος? Είπα γιο πίσω μου, του λέω, Σατανά. Αυτά που λέει ο Παύλος τα λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν τα λέει ο Παύλος, ούτε ο Πέτρος. Αυτοί τώρα είναι άνθρωποι που βλέπουν τον Χριστό και περιμένουν σαν και εμάς την Ανάστασή τους. Αλλά αυτά που είπε ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Ιάκωβος, ο Ιούδας, όλοι οι άνθρωποι του Θεού, τα είπε ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Θεός. Και μέσα από το Λόγο Του μας μιλάει κάθε μέρα. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού στον πιστεύοντα είναι δύναμη Θεού που σώζει. Που σώζει τον πιστεύοντα. Ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού, τέλειος, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Η δύναμη του Θεού που σώζει τον πιστεύοντα. Γι' αυτό το πιστεύουμε το Λόγο του Θεού. Τον εμπιστευόμαστε. Δεν είναι για μας ένα θεολογικό βιβλίο. Ούτε η Εκκλησία αποτελείται από θεολόγους. Ούτε κανένας μέσα στην Εκκλησία γίνεται πρεσβύτερος, διάκονος, δηλαδή λειτουργός μέσα στην Εκκλησία, επειδή έχει σπουδάσει θεολογία. Παύλος, ο Πέτρος ήταν αγράμματος και ιδιώτης, και ο Ιάκωβος. Αλλά και ο Παύλος που ήταν μορφωμένος είπε «Σκύβαλα τα θεώρησα όλα αυτά, γιατί θέλω να γνωρίσω τον Χριστό». Και το Ευαγγέλιο το οποίο σας κηρύττω δεν μου το έμαθαν άνθρωποι, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ιάκωβος. Ο Χριστός μου το έμαθε. Και ο Λόγος του Θεού δεν έρχεται, αδερφοί αγαπητοί, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έρχεται απευθείας από τον Χριστό μέσα από έναν άνθρωπο. Οι διακονίες δεν είναι «θα πάω να σπουδάσω να γίνω προφήτης». Άσε με, αδερφέ μου, το έχω δει και αυτό. Σχολή προφητών. Στην Αμερική είχαμε πάει με την Άννα και έλεγε με ταμπέλα μεγάλη «Ελάτε Εκκλησία, σχολή προφητών». Σπουδάσω να γίνω ποιμένας, να σπουδάσω να γίνω ευαγγελιστής, διδάσκαλος. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κανένας θεολόγος, εκτός αν τον επισκέφθηκε ο Χριστός, δεν μπορεί να κηρύξει, να διδάξει, να προφητεύσει, να ευαγγελίσει. Με διακονία εννοώ. Τις διακονίες δίνει ο Χριστός για τον καταρτισμό των Αγίων, για την οικοδομή της Εκκλησίας και για το έργο της Εκκλησίας. Α, θα πάω σε ένα σχολείο να γίνω προφήτης, διερμηνευτής. Έχει τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, είναι του Πνεύματος του Αγίου. Μα αν πάμε σε θεολογική σχολή να πας χίλιες φορές, αλλά πρόσεξε, μην μπερδέψεις τη γνώση των ανθρώπων με την πίστη και τη δύναμη του Ευαγγελίου και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Βεβαίως θα διαβάσω για την εκκλησιαστική ιστορία να δω πως εργάστηκε ο Θεός και μ' αρέσει αυτό να το διαβάζω, αλλά άλλο τούτο και άλλο το άλλο. Η Εκκλησία δεν έχει καθηγητές, δεν έχει δασκάλους, ούτε και πατέρες έχει. Η Εκκλησία έχει τον Χριστό δάσκαλο και καθηγητή και τον ουράνιο Θεό πατέρα.
Και τι είναι? Δεν είναι μία σύναξη ανθρώπων που μεταξύ τους οργανώνονται, ούτε που μεταξύ τους αποφάσισαν να βρεθούν. Είναι μία σύναξη ανθρώπων που ο Χριστός προσθέτει κάθε μέρα στους σωζωμένους στην Εκκλησία. Γι' αυτό και αποτελείται από τελείως ανομοιογενείς ανθρώπους, μεγάλους, γέροντες, μικρούς, και όλοι ακούμε το ίδιο Λόγο Θεού. Και όλοι οικοδομούμεθα το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα του Άγιο. Και δεν έχουμε ομάδες να πούμε γιατροί από εκεί, οικονομολόγοι από εκεί, χτιστάδες από εκεί και οι άνεργοι από εδώ. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Όλοι μαζί τι είμαστε? Σώμα Χριστού. Και απολαμβάνουμε την εξουσία που ο Χριστός ομολογεί, πάσαν εξουσίαν στον ουρανό και στη γη, εμένα εδόθη. Και ποιος είναι αυτός? Η κεφαλή της Εκκλησίας. Και η δύναμη της Εκκλησίας είναι ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Και εμείς μέλη του σώματος του Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Είναι το μόνο, ο μόνος οργανισμός που δεν είναι οργάνωσης. Η Εκκλησία δεν είναι οργάνωσης, είναι οργανισμός. Είναι ζωντανός οργανισμός. Έχει μάτια, έχει αυτιά, έχει χέρια, έχει πόδια. Απ' όλα έχει. Αλλά δοσμένα από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτή την Εκκλησία φτιάχνει ο Χριστός. Σε αυτή την Εκκλησία ο Χριστός προσθέτει τους σωζωμένους και αυτή την Εκκλησία θα έρθει να παραλάβει. Αμήν αδερφοί. Να μείνουμε, σας παρακαλώ αδερφοί. Να μείνουμε στο Λόγο του Θεού. Να μείνουμε στη χάρη του Χριστού. Να μείνουμε στη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Να μείνουμε πιστοί για να είμαστε νικητές και να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Θεός να κάνει χάρη, να μας δίνει δύναμη, σοφία και να μας βοηθάει στη ζωή μας για να μείνουμε μέχρι το τέλος. Αμήν.